Έχουμε τα πλάνα από ανόγια. Τα έχουμε τα χιονισμένα ανόγια που πλημμύρισαν από Κρητικούς και όχι μόνο. Βλέπουμε και να ευχαριστήσουμε και την Ανθή, η οποία μας έστειλε αυτό το βίντεο και το προβάλλουμε από την περιοχή εκεί ορεινά των Ανογείων. Πανέμορφος τόπος, πανέμορφος τόπος, φιλόξενοι άνθρωποι και βέβαια η καλύτερη δυνατή διαφήμιση για την Κρήτη, εκεί ο προορισμός των Ανογείων. Πρέπει να είναι περήφανοι οι κάτοικοι που είναι βέβαια αυτός ο ιστορικός τόπος. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο εκεί, τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη. Δήμαρχε, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά να ευχηθούμε. Καλή ευλογημένη χρονιά να πούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, με υγεία πάνω απ' όλα. Εδώ τηλεθεατές μας έστειλαν όμορφα πλάνα εκεί από τα ορεινά των Ανογείων. Ήρθε κόσμος, εμπιστεύεται την περιοχή και βέβαια περνάει τέλεια. Αλήθεια είναι περίφημα. Πράγματι ήρθε χιλιάδες κόσμος όλες τις εορταστικές ημέρες. Τα Σαββατοκύριακα δημιουργόταν το αδιαχώρητο. Ωστόσο όμως ο κόσμος παρέμενε και τις καθημερινές στην περιοχή. Ήταν πολύ ευχάριστες στιγμές για τα Ανόγια. Λοιπόν, να πιάσουμε λίγο το θέμα της επαναλειτουργίας της δομής ασυνόδευτων παιδιών στα Ανόγια. Είναι το θέμα της συζήτησής μας. Τι σημαίνει στην πράξη αυτή η εξέλιξη? Μία δομή που είχε κλείσει το Σεπτέμβριο του 19, Δήμαρχε. Είχε ολοκληρώσει το κλείσιμό της, ναι, το Σεπτέμβριο του 19. Η δομή στην ουσία άλλαξε διαδικασία από το 2017. Τι ακριβώς σημαίνει όμως, για να πούμε λίγο το ιστορικό για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Από το 2000 στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας υπήρχε και λειτουργούσε άψογα και με τις περγαμηνές της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ μονάδα ανήλικων ασυνόδευτων προσφύγων. Από το 2000. Σωστά. Μέχρι το 2017 η χρηματοδότηση του προγράμματος γινόταν από την ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ. Το 2017 άλλαξε η διαδικασία χρηματοδότησης της δομής και θα έπρεπε να γίνει μέσα από το ταμείο, το ΑΜΙΦ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, το οποίο βέβαια ορίζει διαδικασίες διαφορετικές από ό,τι είπα τη αρμοστία. Ναι. Λόγω του ότι δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές, αν θέλετε, της υποδομής, δεν υποβλήθηκε ποτέ φάκελος, με αποτέλεσμα κάθε παιδί που ενηλικιωνόταν να φεύγει από τη δομή και στο τέλος, όταν έφυγε και το τελευταίο παιδί το Σεπτέμβριο του 19, η δομή να κλείσει. Σε συνεννόηση με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και, ναι, την απόλυτη συνεργασία με τον πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τον κύριο Δέρβο, καταφέραμε να έχουμε την επαναλειτουργία της δομής σήμερα και να είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε την επόμενη εβδομάδα τα πρώτα προσφυγόπουλα και πάλι. Σε μια δομή που, όπως σας είπα, κύριε Παναγιωτόπουλε, ναι, έχει πολλές περγαμηνές και πολλές εμπειρίες γύρω από τα παιδιά. Πολλά από τα παιδιά, τους ανήλικους πρόσφυγες που σήμερα εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες της ΥΠΑ της Αρμοστίας ή και σε διάφορες άλλες υπηρεσίες υποδοχής προσφύγων στην Κρήτη, έλκουν την καταγωγή τους, αν μπορούσαμε να το πούμε αυτό, από τα Ανόγια. Και εγώ θα σταθώ σε αυτή την πολύ μεγάλη αγκαλιά που δείχνουν οι Ανογιανοί και εσείς προσωπικά σε αυτά τα ασυνόδευτα παιδιά. Ένας μαρτυρικός τόπος, ιστορικός τόπος όπως είναι τα Ανόγια, δίνει το παράδειγμα και σε άλλες περιοχές και επιβεβαιώνει αυτό το φιλότιμο και την ανθρωπιά των κατοίκων. Είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, σημαντικό να το κάνουμε αυτό, όχι μόνο εμείς στα Ανόγια, αλλά όλος ο κόσμος, διότι τα παιδιά αυτά, και αναφέρουμε κυρίως τους ανήλικους πρόσφυγες, πραγματικά έχουν περάσει το δικό τους Γολγοθά. Έχουν διανύσει ένα τεράστιο Γολγοθά μέχρι να φτάσουν στην περιοχή μας και το μόνο που δεν θα ήθελα να συναντήσουν είναι αρνητικές εικόνες. Χρειάζεται η ψυχή αυτών των παιδιών να ξαναμαλακώσει. Και το έργο αυτό επαφίεται πλέον στις δομές από αυτό που έχει αναλάβει την καθαριότητα μέχρι τον κοινωνικό λειτουργό και τον ψυχολόγο. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι και οι κοινωνίες στο πώς αυτά τα παιδιά θα ξεχάσουν ευχάριστα τις αρνητικές εικόνες που αποτυπώθηκαν στο μυαλουδάκι τους μέχρι να φτάσουν δίπλα στη γειτονιά μας. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, Δήμαρχε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και πάλι. Καλή χρονιά. Με υγεία. Σας ευχαριστούμε πολύ.